Συνεχίζοντας τη σειρά με τα πράγματα επιβίωσης που φέρνω, σήμερα θα δούμε 5-6 πραγματάκια μεταξύ αυτών και ένα kit επιβίωσης που έχω δείξει και σε παλιότερο βίντεο. Θα το ξαναδούμε γιατί είναι trend. Τώρα, θα ξεκινήσω με αυτά εδώ τα μικροσκοπικά λεντάκια, τα οποία είναι 2, είναι πάνθυνα. Link για όλα αυτά θα σας έχω κάτω στην περιγραφή. Άρα αυτά εδώ πέρα είναι μίας χρήσης, είναι 2 όπως βλέπετε. Και έχουν 3 λειτουργίες. Μία είναι σιγανή, μία λίγο πιο δυνατή. Η τρίτη είναι μια λειτουργία σως που έχει, είναι για να αναβοσβήνει. Από πίσω έχει ένα τύπου σαν αυτοκολλητάκι, το οποίο μπορείς δηλαδή να το κουμπίσεις κάπου, να το πατήσεις ή μέσα στη σκηνή σου, αν είσαι σε σκηνή ή οπουδήποτε, ρε παιδί μου. Τώρα, επειδή εδώ πέρα είναι μέρα και δεν θα φαίνεται, θα πάω σε ένα χώρο που δεν έχει πολύ φως και θα το δοκιμάσουμε. Άρα, ας υποθέσουμε ότι είμαστε τώρα εδώ πέρα στα σκοτεινά, δεν φαίνεται. Το πατάω μία φορά, λογικά θα ανάψει, ορίστε άναψε. Και άμα το πατήσω άλλη μία φορά, κάνει αυτό. Και άμα το πατήσω και το πατήσω κρατημένο για 3 δευτερόλεπτα, κάνει αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το SOS, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις, OK, Πέτρο, δεν φεύγει πάρα πολύ. Κοίτα, όταν θα είσαι εντελώς πίσω, σε κανένα βουνό, αυτό εδώ πέρα θα είναι πολύτιμο, πίστεψέ με. Μπορείς, όπως είπα, να τα αφήσεις ανοιχτά για όλο το βράδυ. Λέει ο κατασκευαστής ότι θα αντέξουν για 72 ώρες σερί να δουλεύουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Πάντως έχει 3 μπαταρίες, 2 μπαταρίες μάλλον μέσα. Και είναι μιας χρήσης, δηλαδή μόλις τελειώσει το πετάς. Είναι πάρα πολύ φθηνά και για ώρα ανάγκης είναι ό,τι πρέπει. Θα είσαι κάπου που δεν θα έχει καθόλου φως, δεν θα έχει ούτε σελήνη, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Το επόμενο είναι αυτό, αυτά εδώ πέρα. Έχω πάρει 2 πακέτα γιατί ήταν πάρα πολύ φθηνά. Έκανε νομίζω 1 ευρώ τα 10, κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, αυτά είναι κάτι σαν βραχιολάκια. Είναι οικολογικά και είναι εντομοαποθητικά, ρε παιδί μου, για τις σκνήπες, για οτιδήποτε. Κουνούπια που θα σου την πέφτουν σίγουρα. Δεν ξέρω ποιο βίντεο θα ανεβάσω πρώτο, αυτό ή το MRE, γιατί σε ένα MRE τα είχα βάλει. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά τι γίνεται με αυτά? Τα βάζεις. Εγώ βρήκα ένα κόλπο, τα βάζω ανάποδα, δηλαδή το βάζω έτσι. Και από εδώ που έχει το άσπρο, βάζω την τρύπα και κουμπώνει έτσι και μένει. Και το είχα έτσι. Ήμουνα στην αυλή μου που έχει πάρα πολλές σκνήπες και με το μπουκάτσες σου κάνουν αμέσως επίθεση και φορώντας ένα από το... γιατί έβαλα 2, έβαλα ένα στο δεξί και ένα στο αριστερό, δεν με πλησίασε τίποτα όσον αφορά εδώ πέρα. Βέβαια, μου κάνανε, με τσιμπήσανε από πίσω στην πλάτη και γενικότερα μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, ένα στο χέρι, ένα χαμηλά στο πόδι, αλλά δουλεύει, γιατί συνήθως σε αυτά εδώ πέρα τα μέρη που δεν έχει τρίχα και γενικότερα το δέρμα έτσι είναι λίγο και ψηλό, εκεί πάνε και τσιμπάνε. Και το πιο σημαντικό ότι δεν είναι τοξικό, γιατί υπάρχουν κάτι σπρέι που είναι καλά, δουλεύουν, μυρίζουν λίγο, αλλά είναι πάρα πολύ τοξικά, μάλιστα τα πολύ πολύ δυνατά. Στις οδηγίες χρήσης γράφει να μην τα χρησιμοποιούν τα παιδιά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι βλαβερά, ρε φίλε, και μπορείς να τα βάλεις ύπους ενήλικας μόνο και μόνο επειδή έχεις μεγαλύτερες αντιστάσεις, αλλά είναι βλαβερά. Τώρα, αυτά εδώ πέρα πήρα 2 δεκάρια, 2 ευρώ, 20 κομμάτια, μια χαρά. Τάχεις, στη τσάντα, είναι, δεν πιάνουν καθόλου χώρο, πανάλαφρα, μια χαρά. Το επόμενο είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο το έχω ξαναδείξει πιο παλιά. Είναι ένα, πρέπει να είναι ή 2 ή 4 λίτρα αυτά, δεν το θυμάμαι. Και πες ότι πρέπει να κουβαλήσεις λίγο νερό. Το ξεδιπλώνεις, το ανοίγεις. Κάτσε να σας το δείξω. Πας εδώ και το γεμίζεις. Πρέπει λογικά να είναι 4 λίτρα, δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω να είναι 2, είναι πάρα πολύ μεγάλο για 2. Ή 3 είναι ή 4. Έχει και πιο μικρά. Έχει νομίζω μονόλιτρο και έχει και κάτι τεράστια, 8 λίτρα ξέρω εγώ. Λοιπόν, φτάνει. Okay, οπότε βλέπεις από κάτω δημιουργείται κάτι τέτοιο για να μπορεί να στέκεται όρθιο. Και βλέπεις,
Το μόνο που θέλει είναι να το κλείσεις. Και μπορείς να πάρεις δύο τέτοια και να φέρνεις νερό εκεί που χρειάζεσαι. Μια χαρά, πολύ ωραίο. Το επόμενο έχει να κάνει με το φαγητό. Είναι ένα κουτάλι το οποίο πήρα. Είναι μεταλλικό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι κουτάλι παύλα πιρούνι, δηλαδή έχει εδώ πέρα έτσι λίγο δοντάκια για να μπορούμε να πιάνουμε τις κονσέρβες, γιατί κονσέρβες θα τρώμε μάλλον. Και κοίτα, άμα το ανοίξεις, τι έχει μέσα? Μαχαίρι. Πάρα πολύ ωραίο. Καλή φάση, μπορείς να το πιάσεις από εδώ και να κόψεις κάνα μήλο, κάτι. Έχει εδώ τα κόλπα και η κατασκευή φαίνεται πάρα πολύ καλή. Φυσικά είναι μεταλλικό. Θέλει δοκιμή, να δω άμα το βάλω λίγο από το βρέξω, αν θα σκουριάσει κτλ. Αλλά ήταν ευθυνό, το τσίμπησα. Λοιπόν. Ναι, okay. Έχει και από την άλλη μεριά, έχει τη σφυρίχτρα. Βλέπεις, κοίτα. Okay. Θα σε ακούσουν σίγουρα. Σφυρίχτρα πάρα πολύ σημαντική. Κουμπώνει. Κοίτα. Μια χαρά. Αυτό και μαζί έχει και ένα σκοινί. Σκοινί ορειβασίας ή σκοινί αλεξίπτωτου. Δεν ξέρω. Φαίνεται ψηλό. Όχι. Μπορεί να είναι και ένα απλό σκοινί και να λέω βλακίες. Δεν ξέρω. Κάτσα το δω. Κάνα μέτρο είναι. Ναι, είναι περίπου ένα μέτρο. Όχι, περίπου ένα μέτρο πρέπει να είναι. Πάντως έχει μέσα αυτό. Το έχω ξαναδείξει. Το πλαστικό είναι λίγο άθλιο. Όπως βλέπεις, έχει σπάσει εδώ πέρα το ένα. Κάτσε να το πετάξω. Βέβαια ήταν και φθηνό. Μην φανταστείς, κινέζικο από το AliExpress. Like, τι περιμένεις. Αλλά μέσα τα πράγματα που είχε για την τιμή ήταν μια χαρά. Πόσο είναι, πρέπει να είναι 3-4 μέτρα. Είναι το πρώτο που έχει μέσα. Το δεύτερο δεν το είχε, το έβαλα εγώ. Είναι ένας φακός, ο οποίος ρυθμίζεις κιόλας διάφορα πράγματα εδώ πέρα, την ακτίνα της δέσμης του φωτός. Άμα θα φωτίζεις κάτι το οποίο είναι πολύ κοντά ή πολύ μακριά, μπορείς να κάνεις zoom in, zoom out. Το θέμα είναι ότι οι μπαταρίες που παίρνει είναι ουσιαστικά 4 μπαταρίες 3α μικρές, οι οποίες μπαίνουν σε μια θηκούλα ή 3, δεν θυμάμαι. Αυτός ο φακός δεν είναι πάρα πολύ καλός. Έχω πάρει έναν άλλον φακό, δεν τον έχω δείξει ακόμα, γιατί είναι λίγο δύσκολο να βρεις μπαταρία για αυτόν. Πάντως είναι ένας ξεχωριστός φακός, θα τον δούμε σε λίγες ημέρες, θα τον προσθέσω και αυτόν και θα αφαιρέσω αυτόν εδώ πέρα, ο οποίος είναι, εντάξει, κάνει και αυτό στη δουλειά του, αλλά δεν. Μετά είχε εδώ πέρα ένα τύπου kit για ψάρεμα, ξέρω εγώ, άμα είσαι κάπου που έχει νερό και ψάρια, μπορείς να ρίξεις μια πετονιά, σου έχει αγκίστρι κτλ. Κτλ. Κάτι τα παρίδια εδώ και μπορείς να ψαρέψεις, να πιάσεις κανένα ψαράκι, σου έχει και ένα δόλωμα. Κοζαρέτο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα δόλωμα, πλαστικό. Να σαγηνέψεις τα ψαράκια και να μην πεθάνεις της πείνας. Συνεχίζοντας, έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι, έχει ένα αποθηκευτικό χώρο ουσιαστικά και μπορείς να το κρεμάσεις όπου θέλεις. Πες ότι έχεις κάποιον μαζί που χρειάζεται τα φάρμακά του κτλ. Και δεν θέλεις να βραχούν ή να χαλάσουν και γενικότερα μπορείς να βάλεις οτιδήποτε δεν θες να βραχεί, γιατί αυτό εδώ πέρα είναι αδιάβροχο. Μπορείς να βάλεις μέσα ασπιρίνη, κάτι ρε παιδί μου που δεν θέλεις να βραχεί. Πάρα πολύ χρήσιμο. Μετά έχουμε πάλι μία σφυρίχτρα. Είναι μεταλλική αυτή τη φορά, γιατί είχε και εδώ όπως είπαμε. Αλλά αυτή εδώ πέρα είναι μεταλλική και είναι υψηλής συχνότητας. Okay. Το αφήνω γιατί είναι και μεσημέρι. Μετά μας έχει εδώ πέρα ένα τσιρότο, το οποίο εντάξει, μαζί με τη μέσα στη τσάντα εγώ έχω και ένα ολόκληρο φαρμακείο, είναι της Xiaomi. Άμα θέλετε μπορώ να σας το ξαναδείξω, γιατί το είχα δείξει και πιο παλιά, ψευτοδείξει. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το λεντάκι, το οποίο είναι μπρελόκ και ναι. Φέγγι. Έχει μπαταρία η οποία δεν ξέρω αν αλλάζει, νομίζω όχι, αλλά αυτό είναι καλή φάση, ρε παιδί μου. Ψάχνεις κάτι μέσα στη σκηνή σου. Τι άλλο έχει? Έχει αυτό εδώ πέρα το στυλό,
το οποίο είναι tactical. Έχω δείξει ένα διάβροχο σημειωματάριο πιο παλιά, οπότε μπορώ να σημειώσω κάτι, κάποιες οδηγίες, κάποιο τηλέφωνο σημαντικό που δεν πρέπει να ξεχάσω, το σημειώνω, το βάζω στην τσάντα, άμα βραχεί δεν τρέχει τίποτα. Και από την άλλη έχει αυτό εδώ πέρα, καταρχάς είναι μεταλλικό όλο και εδώ πέρα έχει κάτι έτσι, ξέρω εγώ, κάτι αντιστάσεις για να μπορείς να το πιάσεις καλά ή να το κρατάς έτσι ή έτσι. Δεν ξέρω τι μπορείς να κάνεις με αυτό σε φάση επίθεσης ή άμυνας, αλλά νομίζω ότι μπορείς να σπάσεις κανένα τζάμι με αυτό, κάτι τέτοιο. Δεν το έχω δοκιμάσει προσωπικά, το έχω δει, το κάνουν, το έχουν κάνει άλλοι, δεν το ξέρω. Το θεωρώ λίγο gimmick, αλλά δεν ξέρω. Όποιος γνωρίζει να μου πει περισσότερα. Μετά έχουμε ένα κουτάλι, παύλα πολυεργαλείο, το οποίο μοιάζει λίγο με αυτό εδώ πέρα. Αλλά έχει και αυτό το σχοινί εδώ, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για άλλες δουλειές, και έχει και μια μικρή κλίκα. Αυτό το έχω, είναι φτιαγμένο έτσι, έχει εδώ πέρα το στρογγυλό. Έχω την εντύπωση ότι για να μπορείς να το βάλεις και έτσι, σε φάση άμα σου επιτεθεί κάποιο ζώο, φαντάζομαι, να μπορείς να αμυνθείς. Δεν ξέρω γιατί είσαι άνθρωπο. Άμα ξέρεις να χτυπάς, είναι επικίνδυνο πάρα πολύ. Μετά έχουμε πηξίδα, πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Υπάρχει μια μικρή πηξίδα, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μπορείς να την περάσεις από κάπου, άμα θέλεις να την έχεις, να τη φοράς ή να τη βάλεις κάπου αλλού. Μετά ντε ρε φίλε, αυτό και αν είναι επικίνδυνο. Καταρχάς, τίποτα από όλα αυτά που σας δείχνω δεν απευθύνεται σε ανήλικους. Εντάξει, το ξεκαθαρίζω αυτό. Όπως το συγκεκριμένο, μπορεί ακόμα και άνθρωπο να σκοτώσεις, να του βγάλεις το μάτι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί τα βόλια εδώ πέρα που έχει είναι μεταλλικά. Δεν θα πυροβολήσω κάτι τώρα, γιατί τα θέλω. Είναι ψιλοβαριά φίλε, δηλαδή τώρα αυτό άμα το τεντώσεις πάρα πολύ και βαρέσεις μία, μπορεί ένα πουλί να το σκοτώσει σίγουρα, να βγάλεις ένα μάτι, μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα με αυτό, αλλά νομίζω ότι το έχει αυτό μέσα για κυνήγι. Δεν νομίζω αυτό να είναι, τίποτα από όλα αυτά να μην είναι για άμυνα. Είναι όλα για κυνήγι, δηλαδή είσαι στο δάσος και θέλεις να σκοτώσεις ένα ζωάκι για να φας, δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, θα χρειαστείς κάτι τέτοιο. Η κατασκευή του είναι πάρα πολύ στιβαρή, είναι μεταλλικό όλο και πάλι έχει το σκοινί εδώ. Από την κάτω μεριά είναι φτιαγμένο πάλι έτσι, δηλαδή είναι όπλο και από εδώ. Δηλαδή όταν είναι μακριά ρίχνεις με αυτό στην αρκούδα και αυτό, να βαρέσεις από κοντά, από κοντινή απόσταση. Και τελευταίο, έχουμε αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα τύπου πριόνι, είναι μεταλλικό και έχει δύο λαβές αριστερά και δεξιά, το βλέπεις. Ουσιαστικά τι κάνεις, πας σε ένα δέντρο, το φοράς και το πριονίζεις. Θα σας κάνω και μια μικρή επίδειξη για να δείτε πώς δουλεύει. Θα σας το πετάξω σε B-roll για να το βλέπετε. Δεν μπορείς να κόψεις κανένα τεράστιο δέντρο φυσικά, αλλά μπορείς να μαζέψεις μερικά κλαδιά για να κάνεις μετά φωτιά. Όταν παραγγέλνουμε κάτι από το AliExpress και η αξία του δέματος δεν ξεπερνάει τα 22 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά, δεν πληρώνουμε τελωνίο. Τα links είναι affiliate και αυτά από μένα, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις παρατηρήσεις σας. Bye bye!